για άλλα χειρογραφά, όχι μόνο αυτά. Ένα που ανακάλυψα πρόσφατα είναι ένας από τους 23 διαλόγους του Σοκράτη με τον Σιμία, οι οποίοι έχουν χαθεί όλοι. Αυτό δεν είναι υπάρχει. Πάρα πολύ σημαντικό, όντως. Λοιπόν, λέει μέσα για θεϊκές υπάρξεις, οι οποίες κοσμικώς κινούνται στην ατμόσφαιρα της γης. Μας αναφέρει την ατμόσφαιρα της γης ο Σοκράτης. Μιλάει για την τροχιά του ουρανού και της Αφροδίτης εκεί μέσα. Ναι, ναι. Και εκτός τόσο, κάθε επίσκεψη, λέει, αυτών των θεϊκών υπάρξεων μας φέρει περισσότερο φως. Και στο τέλος μιλάει για τη θεϊκή μας πατρίδα, λέει. Η οποία είναι, είμαστε ευτυχείς, λέει, αφού έχουμε αυτή τη θεϊκή πατρίδα. Αυτά τώρα ο Σοκράτης, πιστέψτε με ειλικρινά, εγώ διαβάζοντάς τα, ίσως να μπορούμε να τα εξηγήσουμε μετά από 100 έτη. Δηλαδή να καταλάβουμε και να καταλάβουν και ίσως. Οι φίλοι τηλεθεατές, ίσως. Κύριε Παπαζήση. Υπάρχουν 23 κώδικες του Σημεία, έτσι. 23 έργα, 23 διάλογοι του Σοκράτη με τον Σημεία. Το Σημεία. Τα οποία έχουν χαθεί όλα. Που έχουν χαθεί όλα. Και βρήκαμε ένα εντελώς τυχαίο. Αποδεικνύεται ότι υπάρχει ένας. Από αυτά που έχουν χαθεί τα 23, υπάρχει ένας, έχει χειρόγραφο στο Άγιο Όρος. Το βρήκατε εσείς και τον έχετε καταγράψει. Βεβαίως. Και λέει αυτά τα εκπληκτικά πράγματα. Βεβαίως. Αγαπητοί φίλοι, νομίζω ότι μόνο για αυτό τον λόγο πρέπει να προμηθευτούμε το βιβλίο Κώδικες Αρχαίων Ελλήνων. Από τη στιγμή που σώζεται έστω και ένας από τους διαλόγους, τον βλέπετε αυτή τη στιγμή. Είναι στη Μονή Διονυσίου, είναι κώδικας ο οποίος είναι αντιγεγραμμένος. Πόσο σημαντικά είναι. Έχουμε μέσα στο βιβλίο σας, κύριε Παζήση, ένα χειρόγραφο, ένα κώδικα του Γαλινού. Βεβαίως. Ακούστε τι γινόταν στην αρχαιότητα. Στις φιλοσοφικές σχολές, καταρχήν δεν θέλανε να είναι χοντροί. Γιατί το κάνω αυτό? Υπάρχει ένα πολύ ωραίο σημείο το οποίο το διασώζει ο Μέγας Βασίλειος. Και λέει το εξής, ο Πυθαγόρας, λέει σε έναν μαθητή του Υπέρβαρο, ως πότε, του λέει, θα κάνεις το δεσμοτήριο όσο ισχυρότερο? Ναι. Δεν θα ξαναβγείς από τη σχολή, του λέει, μέχρι να γίνεις όπως πρέπει. Δεν επιτρέπεται, λέει, μαθητής του Πυθαγόρα να κυκλοφορεί έξω έτσι. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο για την εγκράτειά του τον επαινεί. Ναι, ναι. Λοιπόν, τι έκαναν αυτοί τότε? Πήγαιναν στους μεγάλους ιατρούς της αρχαιότητας και ζητούσαν δίαιτες. Δηλαδή είχαμε διαιτολόγους και στην αρχαία Ελλάδα, έτσι. Βεβαίως. Είχαμε διαιτολόγους. Πάρα πολλούς. Και περιλαμβάνεται στο βιβλίο σας αρκετούς από αυτούς. Έχουμε από το χειρόγραφο του Γαλινού εδώ πέρα. Έτσι, ναι, ναι. Καιρούς έχετε περιγράψει. Ζητήσαν από τον Γαλινό και από άλλους φυσικά διαιτολόγια. Ο Γαλινός τους έγραψε ένα διαιτολόγιο. Τι προτείνει το Γαλινός εκεί πέρα? Όλα όσα τρώμε εμείς σήμερα όταν νηστεύουμε. Ναι. Όλα αυτά. Δεν προτείνει τίποτα επιπλέον, τίποτα λιγότερο. Αυτά που τρώμε όταν νηστεύουμε. Ποιος? Ο Γαλινός. Προσέξτε. Και είναι σημαντική ανακάλυψη. Εγώ όταν το βρήκα δηλαδή και το είδα, λέω, τι να πω, μήπως από βάση αυτού του χειρογράφου γίνανε και οι νηστείες? Δηλαδή φτάνει σε αυτό το σημείο να υποθέτεις ακόμα και αυτό. Μήπως και αυτά που πρέπει να τρώμε όταν νηστεύουμε θεσπίστηκαν από την Εκκλησία με βάση αυτές τις δίαιτες από τους αρχαίους Έλληνες μεγάλους γιατρούς? Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, μπορεί το καταλάβω, το καταλάβω, γιατί είπατε κάτι σημαντικό. Δηλαδή, ξεκίνησε η διατροφολογία από την αρχαία Ελλάδα. Οτιδήποτε. Πέρασε μέσω του Βυζαντίου, έτσι, στην Ορθοδοξία. Δεν το συζητάμε, είναι αυτό. Και οι κώδικες που υπάρχουν σήμερα μέσα στο Βυζαντίο είναι από αρχαίους ελληνικούς κώδικες που πέρασαν μέσα στην Ορθοδοξία. Όταν εμείς είχαμε μεγάλους σεφ, θα το πούμε τώρα, έτσι, μεγάλους μάγειρους. Βαρβαριστή. Διαιτολόγους, διατροφολόγους και πολλές άλλες ειδικότητες επάνω στο φαγητό, σας παρακαλώ. Στο εξωτερικό να μην πούμε πώς τρώγανε.